Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πρόσωπο της Παναγίας μας, τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου. Ποια θέση έχει στη ζωή της Εκκλησίας η Παναγία, θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω βέβαια πως όπως κάθε Κυριακή, η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε Κυριακή έχουμε στενούς εκλεκτούς κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι, σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Χαράλαμπο. Ο πατέρας Χαράλαμπος είναι εφημέριος στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Κυρίου εδώ στο Ηράκλειο. Την ευχή σας, πατέρα Χαράλαμπε. Μεγάλη μας χαρά. Και εγώ, δικιά μου χαρά και τιμή. Και θα συνδεθούμε μέσω Skype με τον κύριο Νόντα Σκοπετέα. Είναι συγγραφέας και ραδιοφωνικός παραγωγός εκπομπών πολύ πετυχημένων θεολογικού και ιστορικού περιεχομένου. Κύριε Σκοπετέα, καλησπέρα από την Κρήτη. Μεγάλη μας χαρά. Και δική μου η χαρά. Την ευχή σας, πάτερ Χαράλαμπε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Που είμαστε μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σκοπετέα. Πατέρα Χαράλαμπε, να ξεκινήσουμε με εσάς. Μιλούμε για την Παναγία, τους χαιρετισμούς αυτή την περίοδο. Η Παναγία, ποια θέση έχει ακριβώς στην Εκκλησία, πώς σχετίζονται οι χαιρετισμοί μαζί της και γιατί γράφτηκε το κείμενο αυτό? Η Παναγία ως πρόσωπο κατέχει την κεντρικότερη θέση στη ζωή της Εκκλησίας μας. Βεβαίως πρώτος είναι ο Γιος της ο Χριστός, αλλά όπως έχει πει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, η Παναγία έκανε τον Υιό του Θεού άνθρωπο για να κάνει τον άνθρωπο Υιό του Θεού. Έτσι λοιπόν στη ζωή της Εκκλησίας η θέση της Παναγίας πάντοτε θα έχει τη θέση που της ανήκει. Οι χαιρετισμοί είναι ένα από τα πολλά τραγούδια, ένα από τα πολλά ποίηματα που έχουν γραφτεί για το πρόσωπο της Παναγίας. Είναι ίσως το λαοφιλέστερο δημιούργημα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, της ελληνοορθόδοξης παράδοσης. Κατά τον Μυριβίλη θεωρείται ο εθνικός ύμνος του Βυζαντίου. Α, μάλιστα. Οι χαιρετισμοί της Παναγίας αποτελούνται από το λεγόμενο προήμιο, τους χαιρετισμούς και το εφήμιο. Είναι δηλαδή τρία κομμάτια. Το προήμιο είναι το γνωστό σε όλους μας κοντάκιο, τη υπερμάχου στρατηγό, τα νικητήρια. Α, μάλιστα, ναι, ναι. Οι χαιρετισμοί είναι οι 24 σίκοι, 24 στίχοι θα λέγαμε, ναι, που χωρίζονται σε 4 στάσεις, σε 4 ομάδες και κάθε Παρασκευή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ψάλλεται μία στάση και την πέμπτη εβδομάδα των νηστείων ψάλλονται όλοι μαζί, στον όρθο του Μεγάλου Σαββάτου, δηλαδή την Παρασκευή πριν την πέμπτη εβδομάδα, των νηστείων. Το εφήμιο είναι το γνωστό μας σε όλους μας «Χαίρε νύφη ανήφευτε» και το «Αλληλούια». Ναι. Συνολικά αποτελείται από 72 στίχους και επειδή επαναλαμβάνεται το «Χαίρε» 124 φορές, γι' αυτό τους έχουμε ονομάσει και χαιρετισμούς της Παναγίας. Έτσι τους γνωρίζει περισσότερο ο κόσμος σε όλους μας και, να το πω έτσι, είναι το ποίημα, το τραγούδι κάθε χριστιανού. Πολλές φορές έχουμε ακούσει όχι μόνο αυτή την περίοδο, την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής, αλλά και σε καθημερινή βάση πολλοί άνθρωποι στην προσευχή τους χρησιμοποιούν τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Δεν γνωρίζουμε σήμερα ποιος είναι ο συγγραφέας των χαιρετισμών. Ναι, μάλιστα. Είναι ανώνυμος. Οι περισσότερες, να το πούμε, εκδοχές και οι περισσότερες αποδείξεις ή τεκμηριωμένες θέσεις που έχουμε οδηγούν στον Ρωμανό τον Μελωδό. Αυτό γιατί το ύφος που έχουν γραφτεί, τα ισοσύλλαβα και ο τρόπος με τον οποίο έχουν γραφτεί οι χαιρετισμοί, οι στίχοι που είπαμε προηγουμένως, οδηγούν ότι πρέπει να είναι αυτός ο πιθανότερος συγγραφέας. Επίσης, έχουν πει και για άλλους, όπως είναι ο Πατριάρχης Σέργιος, όπως είναι ο Μέγας Φώτιος και άλλοι, ο Γερμανός, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, αλλά οι περισσότερες, να το πω έτσι, πληροφορίες ιστορικές συντείνουν στο πρόσωπο του Ρωμανού του Μελωδού.
για ποιο λόγο γράφτηκαν οι χαιρετισμοί, αν θέλουμε να κάνουμε έτσι μια ιστορική αναδρομή. Ναι, ναι. Το Συναξάρι της ημέρας αναφέρει ότι οι χαιρετισμοί γράφτηκαν στηριζόμενοι πάνω σε ένα ιστορικό γεγονός που συνέβη στην Κωνσταντινούπολη το 626 μετά Χριστόν. Ο τότε, να το πω, αρχηγός των Αράβων και συνονομούμενος με τους Πέρσες, και επειδή έλειπε ο αυτοκράτορας τότε της Κωνσταντινούπολης, ο Ηράκλειος, στον πόλεμο εναντίον των Περσών για να πάρει τον Δήμιο Σταυρό, αποφάσισαν να πάνε πολιορκήσουν την ανοχήρωτη τότε πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στην Κωνσταντινούπολη για να την καταλάβουν. Αυτό έγινε στις πρώτες μέρες του Αυγούστου. Ναι. Ιδιαίτερα το βράδυ της 6ης προς την 7η Αυγούστου, ο τότε ο αρχηγός των πολιορκητών, ο Γοστρόης, στέλνει μήνυμα στους λιγοστούς υποστηριχτές της Κωνσταντινούπολης, στον τότε πρωθυπουργό τον Βόνο και τον πατριάρχη τον Σέργιο, να παραδώσουν την πόλη. Γιατί την άλλη μέρα, για να φύγουν από την πόλη, πρέπει να γίνουν ή πουλιά ή ψάρια για να φύγουν. Τόση ήταν η σιγουριά του ότι θα καταλάβει την πόλη. Ο πατριάρχης ο Σέργιος, εμψυχώνοντας και παίρνοντας μάλλον την εικόνα της Παναγίας από την εκκλησία των Βλαχερνών, γυρίζει τα τείχη να προσπαθήσει να εμψυχώσει τους λιγοστούς υπερασπιστές της πόλης, και το βράδυ της 7ης προς την 8η της Αυγούστου γίνεται ένας ανεμοστρόβιλος, βουλιάζουν τα καράβια των πολιορκητών, θεωρήθηκε αυτό σαν επίσκεψη της Παναγίας και προστασία της πόλης από την Παναγία, φεύγουν οι πολιορκητές άταχτα και η πόλη, να το πω έτσι, γλίτωσε. Εξαρτίας αυτού του γεγονότος, συγκεντρώνονται κατόπιν προτροπής του Πατριάρχου οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης στην εκκλησία των Βλαχερνών και εκεί ψάλουν αυτά τα τροπάρια που είπαμε προηγουμένως, τους χαιρετισμούς. Όρθιοι, γι' αυτό και ονομάζεται και ακάθιστος ύμνος. Α, μάλιστα, γιατί, γι' αυτό ήταν κανονικά ακάθιστο εννοούμε κάθε τροπάριο στο οποίο δεν καθόμαστε. Ναι. Αλλά επειδή εκείνο το βράδυ, ιδιαίτερα επειδή θεώρησαν ότι η Παναγία προστάτευσε την πόλη και πράγματι την προστάτευσε, γιατί ήταν τόσοι οι πολιορκητές που οι λιγοστοί, οι υπερασπιστές δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για να τις περισσώσουν. Αυτό λοιπόν το γεγονός στάθηκε σαν αφορμή να γραφτεί σήμερα, να γραφτούν μάλλον οι χαιρετισμοί τους οποίους έχουμε σήμερα και οι οποίοι ψάλθησαν για πρώτη φορά, όπως σας είπα, τότε στην Κωνσταντινούπολη. Οπότε ιστορικά είναι τον 7ο αιώνα, είπατε την επιδρομή. Το 626, ναι. Ναι. Γίνεται η επιδρομή, λείπει ο αυτοκράτορ στα Ιεροσόλυμα, σώζεται η πόλη. Είπατε δεν ξέρουμε το συγγραφέα, αλλά πήγαν και ψάλανε αυτό που λέμε σήμερα χαιρετισμοί. Άρα μάλλον είχε γραφτεί λίγο νωρίτερα. Στο πιθανότερο είχε γραφτεί ενδεχομένως και από κάποια άλλη αιτία. Πάλι μια ιστορική. Από άλλη αιτία. Ενδεχομένως κάποιοι ιστορικοί αναφέρονται στη στάση του Νίκα. Α, μπορεί να πηγαίνει και εκεί, στον Ιστινιανό. Ναι. Άλλοι το αναφέρουν και σε άλλα ιστορικά γεγονότα. Δεν έχουμε όμως μια σταθερή πηγή η οποία ιστορικά να μας οδηγεί ότι ο συγγραφέας, ο συγκεκριμένος, είναι ο Ρωμανός ο Μελωδός. Απλώς σε ένα χειρόγραφο που βρέθηκε του 13ου αιώνα, εκεί αναφέρεται σαν συγγραφέας για πρώτη φορά ο Ρωμανός ο Μελωδός, όπως και στο εξαποστηλάριο της εορτής του Ευαγγελισμού. Ναι. Είναι παρόμοιο με το κοντάκιο που είπαμε προηγουμένως για τους χαιρετισμούς. Μάλιστα, ναι, και αυτά τα δύο στοιχεία συντείνουν κατά τους ιστορικούς οι οποίοι θέλουν να έχουν μια πιο αξιόπιστη πηγή και να υποστηρίξουν αυτό το οποίο λένε, ότι ο Ρωμανός ο Μελωδός είναι ο συγγραφέας των χαιρετισμών της Παναγίας μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη τοποθέτηση που ήταν και πολύ κατατοπιστική. Να πω για τους τηλεθεατές μας, συζητούμε για το πρόσωπο της Παναγίας και τους χαιρετισμούς. Αν θέλετε να κάνετε κάποια παρέμβαση, σχόλιο, αναφορά, θα χαρούμε πάρα πολύ στο 2810-398-160 και 161. Κύριε Σκοπετέα, να έρθω σε εσάς. Ακούστε τον πατέρα Χαράλαμπο, αν θέλετε κάτι να πείτε, να προσθέσετε με πολύ μεγάλη χαρά. Και εγώ να ρωτήσω μετά, στο πρόσωπο της Παναγίας, θαύματα μαρτυρούνται? Η Παναγία κάνει θαύματα ή τότε ή και σήμερα?
όπως είχαμε... Καταρχάς να πω ότι ο πατήρ Χαράλαμπος απέδωσε... την όλη, το όλο ιστορικό ναι. της συγγραφής και της προελεύσεως αυτού του ποιητικοτάτου και θεολογικοτάτου ύμνου προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Όπως έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή, κύριε καθηγητά, αν θυμάστε, με είχατε ρωτήσει κάποτε ποιο είναι για μένα το πιο συγκλονιστικό προσωνύμιο που έχει δοθεί στην Παναγία μας, μέσα στα αμέτρητα που τους έχουν αποδοθεί ανά τους αιώνες. Και σας είχα πει τότε ότι το συγκλονιστικότερο για μένα είναι αυτό της διαπορθμεύουσας. Είναι το θυμάμαι, ότι δηλαδή η Παναγία μας συνεχώς διαπορθμεύει, μεταφέρει δηλαδή όλα τα αιτήματά μας στον Υιό και Θεό μας, στον Υιό και Θεό της. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, ο Χριστός μας κάνει το θαύμα δια πρεσβειών, δια καταγωνίστων πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι αναρρύθμιτα τα θαύματα που έχουν συμβεί με τις μεσητείες της. Θα ήθελα με αφορμή λοιπόν την σημερινή μας συναλληλία και το κύριο θέμα των χαιρετισμών, επειδή πολύ αγαπάμε αυτή την προσευχή, να πω το εξής και να το συνδυάσουμε το ερώτημά σας, ότι σε πολλούς χειρόγραφους κώδικες του Αγίου Όρους, στο περιβόλι της Παναγιάς μας δηλαδή, καταγράφονται πολυάριθμες εμφανίσεις της Παναγίας μας. Μάλιστα. Σε Αγίους, στους οποίους η ίδια η Θεοτόκος είπε ότι όποιος με χαιρετίζει μια φορά τη μέρα με τους χαιρετισμούς, τους οποίους υπερβαλλόντος αγαπώ, θα τον προστατεύω, θα τον διαφυλάτω από κάθε κακό, θα τον επιβλέπω καθ' όλη την επίγεια ζωή του και εν εκείνη τη ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας θα τον υπερασπιστώ ενώπιον του Υιού μου. Μάλιστα. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Ναι. Και πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλές ψυχές έχουν ξεκινήσει, δεν θα έλεγα ωφελημιστικά, αλλά μπορεί κανείς ακόμα και αυτό να πει, ότι ίσως ξεκινάμε πολλές φορές την πνευματική ζωή και μια τέτοια πνευματική εργασία όπως είναι οι χαιρετισμοί προς την Παναγία μας από έναν ιδιωτελή σκοπό, το σκοπό της σωτηρίας μας. Μακάρι όλοι οι σκοποί οι ιδιωτελείς να είχαν στόχο τη σωτηρία της ψυχής μας και θα είχαν όλοι θετικό πρόσημο, κύριε καθηγητά Πάτερ Χαράλαμπε. Λοιπόν, δεν υπάρχει πιο ποιητική και ταυτόχρονα πιο χριστοκεντρική, θα έλεγα, προσευχή από την προσευχή των χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο Μητέρα μας. Όλο το λυτρωτικό για τον άνθρωπο σχέδιο της Θείας Οικονομίας, η σάρκωση του Θεού Λόγου, περικλείεται με έναν εκπληκτικό τρόπο, έναν εκπληκτικά ποιητικό τρόπο στους χαιρετισμούς. Έχουν μια απέραντη θεολογία, κύριε καθηγητά, πάτε Χαράλαμπε. Όποιον στίχο, όποια λέξη και να σηκώσεις, από κάτω θα βρούμε ένα πέλαγο θεολογίας και κυρίως την ουσία της Ορθοδοξίας μας, που είναι το δόγμα του Θεανθρώπου Ιησού. Αυτό είναι σημαντικό, θα το αναφέρουμε. Έτσι, πέραν της ποιητικής τους άφταστης μεγαλοσύνης, οι χαιρετισμοί έχουν και μια απέραντη θεολογική σημασία. Όποιο γράμμα και να σηκώσεις, ας πάρουμε το όμικρον για παράδειγμα, όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απείν, ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γράφεται εκεί, ου μετάβασης δε τοπική γέγονεν. Από αυτό το στίχο και μόνο κανείς δεν μπορεί να συνάγει το δόγμα της πίστεώς μας. Θέλω να πω ότι μέσα σε τόσες λίγες λέξεις τα λέει όλα για την ενανθρώπιση. Ο ποιητής ακριβώς να περιγράψει το δόγμα της πίστεώς μας. Και αλήθεια
ποιο γράμμα και ποια λέξη από την ακροστοιχίδα των 24 γραμμάτων δεν προκαλεί αληθινά δέος με τους θεολογικούς συνειρμούς. Ναι. Αν θέλατε αργότερα, είχα γράψει ναι, κάποια στιγμή με τη βοήθεια του Θεού. Απλά το είπατε ωφελημιστική, γιατί ξέρει θα έχει μια βοήθεια, σου λέει θα την παρακαλέσει, ναι. Είναι πιο κοντά στον ιό. Αυτό εννοεί το ωφελημιστική. Αλλά δεν είναι τελικά, γιατί είναι για τη σωτηρία. Ακριβώς. Και αν είναι η αφετηρία αυτή, ναι. Προϊόντος του χρόνου, και όσο περνάει ο καιρός της πνευματικής πορείας του κάθε ανθρώπου, όλο αυτό μετατρέπεται σε ένα και μόνο. Όλα γίνονται για την αγάπη του Χριστού μας. Ναι, βέβαια. Προϊόντος του χρόνου, λοιπόν, φεύγουμε από τον υπολογισμό, έτσι, και την ιδιοτέλεια, να το πούμε έτσι, έστω και αν έχει μια πνευματική υφή όλο αυτό, και πάμε για την αγάπη του Χριστού μας να γίνονται όλα. Ναι. Και πρέπει να σας πω ότι, μιας και αναφερθήκαμε στο Άγιο Όρος, εκεί πολλές φορές οι αγιορείτες, και αυτό είναι ένα μεγάλο θαύμα καθημερινό που το βιώνουν οι ίδιοι, έχουν σαν μονάδα μέτρησης αποστάσεων τους χαιρετισμούς. Α, δηλαδή, για να πάνε από το ένα μέρος στο άλλο, λένε τους χαιρετισμούς και πόσες φορές χρειάζεται. Τις αποστάσεις με την ευχή του Ιησού, τη μονολόγηστη ευχή, και τους χαιρετισμούς προς την υπεραγία Θεοτόκο μητέρα μας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη τοποθέτηση. Θα κρατήσουμε και την σωτηρία που είπε ο κύριος Σκοπετέας. Πατέρα Χαράλη, να ρωτήσω, ακούμε το χαίρε. Έχει να κάνει με τον χαιρετισμό του Αγγέλου, του Αρχαγγέλου στην Παναγία, γι' αυτό λέμε χαίρε. Ακριβώς. Να μας πείτε κάτι γι' αυτό. Ναι, οι χαιρετισμοί, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Σκοπετέας, είναι, είπαμε, 24 οίκοι. Τα γράμματα της αλφαβήτου. Είναι τα γράμματα του αλφαβήτου, από το Α έως το Ω. Χωρίζονται οι χαιρετισμοί σε δύο μεγάλα κομμάτια. Είναι το πρώτο, το ιστορικό μέρος, θα λέγαμε, που περιλαμβάνει από το Α έως και το Μ. Μάλιστα. Και μετά από το Ν έως και το Ω. Το πρώτο μέρος, το ιστορικό, περιλαμβάνει ιστορικά γεγονότα. Δηλαδή, τη σύλληψη, τον Ευαγγελισμό της Παναγίας, τη σύλληψη του Χριστού, τη φυγή στην Αίγυπτο, την υποδοχή του Σιμεών, του Χριστού μάλλον από τον Σιμεών στο ναό. Στην Παπαντή. Βεβαίως, στην Παπαντή. Περιλαμβάνει, λοιπόν, το πρώτο μέρος αυτό, το ιστορικό, όλα αυτά τα ιστορικά γεγονότα. Ναι. Από το Ν έως και το Ω, δηλαδή το δεύτερο μέρος, οι δύο τελευταίες στάσεις, θα έλεγα έτσι, τον χαιρετισμό, περιλαμβάνει το λεγόμενο δογματικό, που περιλαμβάνει τι? Την ανακαίνιση την οποία έφερε στον κόσμο ο Χριστός. Γι' αυτό ξεκινάει νέαν έδειξεν και τα λοιπά, δηλαδή κάτι καινούριο φέρνει ο Χριστός, και τελειώνει με μια παράκληση και μια προσευχή προς την Παναγία από όλους μας, «Ο Πανίμητε Μήτερ», δηλαδή Παναγία μας, βοήθησέ μας και μας να δούμε, όπως εσύ, το πρόσωπο του Χριστού, το οποίο κυοφόρησες με στα σπλάγνα σου. Και θέλω να πω σε αυτό απάνω ότι η Παναγία μας, και αυτά που πολύ ωραία μας είπε ο κύριος Σκοπετέας, ήταν, είναι και παραμένει πάντοτε ζωντανή στη ζωή της Εκκλησίας. Και όταν ήταν ζωή, αλλά και μετά την κοίμησή της. Γι' αυτό λέμε ότι και μετά το θάνατο η Παναγία μας είναι ζώσα στη ζωή της Εκκλησίας. Μπορεί η ίδια, όπως συνηθίζουμε να λέμε, να μην γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου, όπως έχουμε στην ανθρώπιση του Χριστού μας, αλλά ήταν αυτή η οποία αξιώθηκε, βέβαια με τη θέλησή της, λέγοντας «Ιδού Ιησού γέννητο με κατά το ρήμα σου», ως τον άγγελο. Αξιώθηκε, επαναλαμβάνω, να κυοφορήσει στο σώμα της το πρόσωπο των θεάνθρωπο Χριστό. Οπότε ιστορικό τα γεγονότα αυτά που είπατε όλα, που είναι σημαντικά, και εξού και οι χαιρετισμοί από το χέρι του. Γίνεται αυτό το περιστατικό, είπατε, και για την υπαπαντή ακόμα που αναφέρετε. Ναι, δηλαδή περνούν οι 9 μήνες, γεννιέται 40 μέρες. Ακριβώς. Αυτό που κρατούμε και εμείς σήμερα, το σαραντισμό. Και μετά ξεκινάει η θεολογία. Η θεολογία. Αυτό τώρα ως κείμενο, είπατε, ήταν μάλλον ήδη γραμμένο για κάποιο λόγο. Ο Ρωμανός ο Μελωδός ήταν μοναχός, τι ήταν που το αποδείχνει? Ο Ρωμανός ο Μελωδός ήταν υμνογράφος της Εκκλησίας μας. Έγραψε. Σαν ιδιότητα, ξέρουμε τι ήταν. Ήταν λαϊκός, επίσκοπο. Λαϊκός ήταν. Α, λαϊκός. Ήταν. Δεν. Ναι, ναι. Βεβαίως. Αναλάμβανε, δηλαδή, συγγραφή. Να γράφει. Συγγραφέας, θα λέγαμε έτσι, υμνογραφιών στην Εκκλησία μας.
η Παναγία μας ακόμη θεωρείται, να το πω έτσι, και το αναφέρει αυτό σε ένα από τους στίχους των χαιρετισμών, ως ο Αυγερινός. Ο Αυγερινός τι είναι? Είναι το τελευταίο άστρο πριν ανατύλει ο ήλιος. Α, γι' αυτό. Και θα διαβάσουμε, ας πούμε, σε ένα από τους στίχους των χαιρετισμών. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων. Ναι, ναι. Είσαι δηλαδή ο αστέρας, ο Αυγερινός, που περιμένεις, είσαι το τελευταίο πια αστέρι, όπου μετά θα ανατύλει ο ήλιος, που είναι ο Χριστός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ρωτήσω τον κύριο Σκοπετέα. Κύριε Σκοπετέα, εμείς δεν γνωρίζουμε, δεν ξέρει ο κόσμος. Αυτή την περίοδο έχουμε ταυτίσει τους χαιρετισμούς, αλλά νομίζω σε όλη την περίοδο του έτους μπορούμε να τους λέμε ή τους λέει η Εκκλησία. Είναι αλήθεια αυτό και γιατί συμβαίνει? Ναι, οι χαιρετισμοί είναι έναν απόσπαστο μέρος της καθημερινότητας της Εκκλησίας μας, της λειτουργικής καθημερινότητας. Ναι. Γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει μοναστήρι σε όλον αυτόν τον ευλογημένο τόπο που λέγεται Ελλάδα, και όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά, στο απόδειπνο, στο μικρό απόδειπνο που ψέλνεται, ναι, έτσι, το εσπέρας κάθε ημέρας του ενιαυτού, όλου του χρόνου δηλαδή, να μην έχει προσαρτηθεί η προσευχή των χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο Μητέρα μας. Επομένως, πέραν αυτής της λειτουργικής πρακτικής, πρέπει να τονίσουμε ιδιαιτέρως τη μεγάλη αγάπη που έχει πολλής κόσμος σε αυτή την προσευχή. Και δεν υπάρχει στιγμή της ημέρας που να μην απαγγέλλεται η προσευχή των χαιρετισμών. Γι' αυτό ακριβώς, γιατί έχει ένα περιεχόμενο, είναι μια προσευχή που φτάνει αμέσως στον ουρανό, αμέσως στο θρόνο του Δεσπότη Χριστού. Ναι. Και υπάρχουν άνθρωποι που την αγαπούν υπερβαλλόντως αυτή την προσευχή, τόσο πολύ ώστε να έχουν αφιερώσει και τη ζωή τους την ίδια, ακολουθώντας αυτό το «Ημείς εστέ το άλας της γης» του Χριστού μας και το «Πορευθέντες μαθητεύσατε», στην Ιεραποστολή των χαιρετισμών. Ναι, βέβαια. Πρέπει να αναφέρουμε, επιτρέψτε μου κύριε καθηγητά Πάτερ Χαράλαμπε, να αναφέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναλώσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στο να διαδίδουν αυτή την προσευχή των χαιρετισμών. Θα μιλήσω για έναν συγκεκριμένα, ξέρω ότι δεν του αρέσει να μιλάμε για αυτόν, αλλά επειδή αξίζει να αναφερθεί αυτή η πνευματική διακονία, αυτό το μετερίζει το πνευματικό, στο οποίο βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια, ο κύριος Αριστομένης Φλουράκης, ναι, ο οποίος είναι καθηγητής και ιεροψάλτης και έχει αναλώσει μεγάλο μέρος της ζωής του στο να εκδίδει συνεχώς τεύχη. Δεν ξέρω αν μπορεί να το πάρει η κάμερα. Ναι, φαίνεται. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά τα μικρά βιβλιαρίδια λοιπόν των χαιρετισμών, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 30 ο ίδιος, ακολουθώντας μια παράδοση πνευματικών συγγενών του, φροντίζει και με εκδόσεις, γιατί είναι εκδότης και ο ίδιος, και τα βιβλία μας, αυτά που βγαίνουν και από εμάς στην ελαχιστότητά μας, όλη η αποστολή τους είναι στο να βγάζουν έσοδα ώστε να εκδίδονται αυτά τα βιβλιαρίδια και να διανέμονται δωρεάν όπου γης, πάνω από 1,5 εκατομμύριο βιβλιαρίδια, σαν αυτά που σας έδειξα, κύριε καθηγητά Πάτερ Χαράλαμπε, έχουν σταλεί σε κάθε γωνιά της Ορθόδοξης. Τα οποία μιλούν για την Παναγία, είναι για την Παναγία, για τους χαιρετισμούς. Είναι ακριβώς οι χαιρετισμοί, προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Ναι, ναι. Και κάθε τέτοιο βιβλιαράκι αποτελεί την καταφυγή, την καθημερινή, την παρηγοριά πολλών ανθρώπων. Και πρέπει να σας πω και κάτι άλλο, ότι όποιος συνηθίζει να απαγγέλει έστω για μία φορά ή και παραπάνω φορές, ανάλογα με,
με αυτό που θα τον καθοδηγήσει ο πνευματικός του, έτσι, γιατί ο κάθε πνευματικός κανονίζει και το πρόγραμμα. Βέβαια, αναλόγως τον πιστό, βέβαια. Ακριβώς. Δεν κάνουμε τίποτα αυθαίρετα και αφεαυτού, πάντοτε συμβουλευόμαστε το πνευματικό μας. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν που καθημερινά απαγγέλουν αμέτρητες φορές τους χαιρετισμούς προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Καθημερινά. Και η Παναγία μας τι κάνει, τους χαρίζει. Ναι. Δηλαδή, τους μαθαίνουν απ' έξω. Ναι. Και όπου και αν βρίσκονται, σε όποια στιγμή της καθημερινότητάς τους, στο αυτοκίνητο οδηγώντας μέσα στην πολύβουη πόλη, ναι. Σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, ακόμα και χειρονακτική, έτσι, μαζί με τη μονολόγιστη ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, απαγγέλουν από στήθους, με το δώρο που τους έκανε η Παναγία μας, τους χαιρετισμούς της. Σε δύσκολη στιγμή πόσο μέσα στην ημέρα, εκτός σπιτιού. Οπότε, όχι μόνο την περίοδο αυτή που πολλές φορές το ταυτίζουμε, κάθε μέρα, αλλά και και πολλές φορές την ίδια μέρα μπορούμε, όταν τους ξέρουμε απ' έξω, σε δύσκολη στιγμή, δίνει αυτό το δώρο η Παναγία για να πείτε κάτι, Πατέρα Χαράλα. Ναι, θα συνεχίσω. Ναι. Επιτρέψτε μου, κύριε Σκομπετέα, συγγνώμη. Ναι. Και γενικά και στη λαογραφία μας χρησιμοποιείται πάρα πολύ, πάρα πολλά κομμάτια μάλλον από τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Φράσεις, ας πούμε, όπως «Άγγελος Πρωτοστάτης». Το συμβολισμούμε καμιά φορά. Ή το «Ίσταμε και εξίσταμε». Τα βλέπουμε καθημερινά καμιά φορά και στη ζωή, στις αναστροφές των ανθρώπων. Για να προχωρήσω και λιγάκι παραπέρα. Ναι. Και στην, γενικά στην ποίηση και στην συγγραφή μυθιστορημάτων και λοιπόν στη ζωή την καθημερινή, έχουμε δει πολλούς συγγραφείς να αναφέρουν τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Παραδείγματος χάρη, ο Κωστής ο Παλαμάς έχει γράψει τη Φλογέρα του Βασιλιά. Ναι. Ένα, θα έλεγα έτσι, έργο το οποίο αναφέρεται ιδιαίτερα στους χαιρετισμούς. Ή, αν θυμάμαι καλά, ο Άγγελος Σικελιανός, ο οποίος έχει γράψει ένα ολόκληρο έργο πάνω στους χαιρετισμούς με την επικεφαλίδα «Ύμνο στην Παναγία». Mm. Αν διαβάσουμε αυτά τα κείμενα, αμέσως βλέπουμε πόσο, να το πω έτσι, έχουν επηρεάσει τη ζωή όχι μόνο των χριστιανών, αλλά και γενικότερα των ανθρώπων. Και θα πω και αυτό το απλοϊκό, ότι δεν υπάρχει άνθρωπος. Και αυτοί ακόμη οι οποίοι καμιά φορά δεν τον παραδέχονται την ζωή της Παναγίας ή δεν θέλουν στη ζωή τους να την έχουν τη ζωή της Παναγίας, όμως στη δύσκολη στιγμή η μάνα θα φωνάξουν η Παναγία. Ναι. Η Παναγία είναι ανώτερη από εμάς, είναι λίγο κατώτερη από το Θεό, γιατί εμείς την έχουμε λίγο και την λέμε και μεσήτρια. Θεολογικά τι θεωρείται ως πρόσωπο η Παναγία? Ναι, ο κύριος Σκομπετέας το είπε πολύ καλά. Ναι. Είναι η μεσήτριά μας. Μεσήτρια, ναι. Είναι αυτή η οποία πρεσβεύει για μας. Άνθρωπος ήταν η Παναγία. Άνθρωπος. Δεν ναι. ήταν κάτι που μια στιγμή κατέβηκε από το ουρανό. Μια απλή κοπέλα ήταν, απλή, αθόρυβη, ταπεινή. Και αυτά τα στοιχεία την έκαναν να γίνει το σκεύος το εκλεκτό, όπως λέμε, και να κυοφορήσει το πρόσωπο του Χριστού. Διακρίθηκε για την ταπεινωσή της. Mm. Όταν ήρθε ο άγγελος και της είπε «θα γεννήσεις» και αυτό το οποίο θα γεννήσεις δεν είναι κάτι το συνηθισμένο, ενώ στην αρχή ως άνθρωπος ταράχτηκε μια νεαρή κοπέλα η οποία δεν είχε σχέσεις σαρκικές με άντρα και μια στιγμή έρχεται κάποιο μήνυμα και της λέει ότι θα γεννήσεις. Ναι. Θεωρεί το κάτι το εξωπραγματικό. Mm. Και όμως, αφού λιγάκι ταράχτηκε, έτσι τουλάχιστον μας λένε οι Ευαγγελιστές, τα Ευαγγέλια, μετά όμως δίνει τη συγκατάθεσή της. Και αυτή η συγκατάθεσή της, να το πω έτσι, μας δίνει και εμάς μια αρχή ότι, και ένα δίδαγμα, ότι ο Θεός ενεργεί, αλλά ζητά και τη δικιά μας συγκατάθεση. Και θα πω και κάτι που και αυτές τις μέρες πολύ συζητείται σχετικά με δικαιώματα γύρω από το σώμα της γυναίκας και τα λοιπά. Εδώ βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Θεός, ναι μεν, δίνει στην γυναίκα το δικαίωμα να έχει το σώμα της και να το χρησιμοποιήσει όπως θέλει, αλλά πάντοτε με τη δικιά της συγκατάθεση και όχι με την περιραίουσα, να το πω έτσι, ατμόσφαιρα. Και κάτι άλλο, να το πω έτσι, πιο σταθερό και πιο καθημερινό για τη ζωή όλων μας. Γιατί, όπως ξέρουμε, υπάρχει και το ανδρικό και το γυναικείο φύλο. Mm-hmm. Η γυναίκα, η Παναγία γυναίκα,
αυτό το οποίο την έκανε να γίνει, όπως είπα και προηγουμένως, το σκεύος της εκλογής, η δεύτερη Εύα, ναι, που άνοιξε την πύλη του Παραδείσου, και αυτό το ακούμε μέσα στους χαιρετισμούς, το αξιώθηκε γιατί. Γιατί είχε την ταπείνωση, όπως είπαμε προηγουμένως, την παρθενία, αλλά και την αγάπη. Μάλιστα, ήταν, ναι, η αγάπη για όλους τους ανθρώπους. Και σε αυτή την αγάπη, να το πω έτσι, στηριζόμαστε και εμείς σήμερα. Και επειδή με ρωτήσατε προηγουμένως ποιο ρόλο παίζει στη ζωή μας, τι είναι η Παναγία. Στηριζόμαστε στην αγάπη της Παναγίας μας και εκεί, ας πούμε, ελπίζουμε ότι θα είναι αυτή η οποία καθημερινά της λέμε υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Σκοπετέα, να σας ρωτήσω, όταν έφυγε ο Χριστός, σταυρώθηκε και έμεινε μόνη η Παναγία, ξέρουμε από εκεί και πέρα κάποιες πληροφορίες για τη ζωή της, πού έμενε, πόσο έζησε μέχρι να έρθει η κοίμηση? Ναι. Ακριβώς κάτω από το Σταυρό στέκεται, κατά τη Σταύρωση του Κυρίου μας, η υπεραγία Θεοτόκος και ο αγαπημένος μαθητής, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Ναι. Και εκείνη τη στιγμή του φρικτού μαρτυρίου, του εκουσίου πάθους, ο Χριστός μας σκέφτεται την μητέρα μας, η μητέρα της ζωής, και απευθυνόμενος και στους δύο, λέει προς την Παναγία μας, «Γίνε ιδού ο Υιός σου», και στον αγαπημένο μαθητή, τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, «Ιδού η μήτερ σου». Από τότε λοιπόν η Παναγία μας ζει στο πλευρό του Αγίου Ιωάννη τον Θεολόγου. Μάλιστα, με τον Ιωάννη, ναι. Έτσι, ναι, καθιστώντας, ναι, και όλους εμάς εκείνη τη στιγμή, ως τέκνα της, ναι, ο Κύριος μας κατέστησε όλους παιδιά της, ναι, εκείνη τη στιγμή με το «Ιδού η μήτη σου», τον Άγιο Ιωάννη είναι σαν απευθύνεται σε όλους εμάς και μας φορίζει. Οπότε με τον Ιωάννη ζει από εκεί και πέρα, έτσι, μέχρι να έρθει η κοίμηση. Ακριβώς. Αυτό είναι μια σημαντική πληροφορία. Δεν σας διακόπτω, απλά έχουμε μια τηλεφωνική γραμμή και θα επανέλθουμε. Είναι μαζί μας ο κύριος Ιωάννης Τσερεβελάκης, τηλεφωνικά είναι άρχον πρωτονοτάριος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, θεολόγος, φιλόλογος, εκπαιδευτικός, πρωτοψάλτης. Κύριε Τσερεβελάκη, καλησπέρα, μεγάλη μας χαρά. Τον έχουμε σε λίγο, εντάξει. Κύριε Σκοπετέα, μέχρι να συνδεθούμε με τον κύριο Τσερεβελάκη, να επανέλθω σε αυτό που είπατε, ζει με τον Ιωάννη, είναι μαζί, άρα μέχρι να έρθει η κοίμηση, είναι μαζί, αν το κατάλαβα καλά. Και μετά από λίγο φεύγει. Ζει αρκετό διάστημα μετά, μέχρι την κοίμηση. Δυστυχώς δεν έχω πολύ καλό ήχο, κύριε καθηγητά, και μ' δεν ακούτε, μπορέσα, ναι, να ακούσω. Ναι, ερώτησα από την ώρα που πήγε με τον Ιωάννη, μετά τη Σταύρωση του Κυρίου. Πότε έγινε μετά η κοίμηση, πόσο έζησε μαζί του, γνωρίζουμε? Έζησε για 11 χρόνια. Α, 11 χρόνια, αν μάλιστα. Αν κάνω λάθος. Ναι. Α, οπότε έζησε, έζησε, ναι, για 11 χρόνια, και μέχρι ξαναθυμώ... τα 59 της δηλαδή, οπότε, ναι, και μετέστη. Α, μάλιστα, αυτή η σημαντική πληροφορία, εμείς συνδέουμε αυτό την κοίμηση με το 15 Αύγουστο, που είναι οι παρακλήσεις, άλλο σημαντικό κομμάτι που μας αφορά σήμερα. Θέλετε να πείτε, έτσι, κάτι, πατέρα? Ναι, ότι αυτό που είπε ακριβώς ο κύριος Σκοπετέας, ότι η Παναγία και όταν ζούσε ο Χριστός ήταν στο περιθώριο. Ναι, βέβαια. Ποτέ δεν τη βλέπουμε να είναι στο προσκήνιο, να το πω έτσι. Αν εξαιρέσουμε ίσως στο πρώτο θαύμα που έκανε ο Χριστός στην Κανά. Που ήταν παρούσα. Και εκεί πάλι ζήτησε παρακλητικά, θα έλεγα, από τον Χριστό να κάνει το θαύμα που έκανε. Αλλά και μετά την Σταύρωση του Χριστού και μετά την Ανάσταση και μετά την ανάληψή του Χριστού και μετά την Πεντηκοστή, πάλι η Παναγία δεν διεκδικεί τίποτα. Ναι. Από τους Αποστόλους και τους, γενικότερα τους μαθητές του Χριστού, αλλά θα έλεγα έτσι σιωπηλά, αθόρυβα, προσπαθεί να κατευθύνει, να το πω, και να είναι ο συνεχτικός κρίκος ανάμεσα και στους μαθητές και στους πρώτους χριστιανούς οι οποίοι έκαναν την πρώτη εκκλησία τότε. Μάλιστα. Είναι μαζί μας ο κύριος Τσερεβελάκης. Είπαμε, είναι άρχον πρωτονοτάριος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, θεολόγος, φιλόλογος, πρωτοψάλτης. Κύριε Τσερεβελάκη, καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα κύριε Λίλη, πώς είστε? Πολύ καλά, χαιρόμαστε πολύ που είστε κοντά μας. Θέλαμε τη γνώμη σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ναι, δική μας χαρά, και θέλαμε να είστε κοντά μας επειδή είστε και φιλόλογος και ακούσαμε από τους συνομιλητές μας
είναι και λαμπρό φιλολογικό. Δεν τους άκουσα βέβαια, δεν τους άκουσα καθόλου. Τόνισαν, πέρα από το θεολογικό κομμάτι, ότι είναι και ένα λαμπρό φιλολογικό μνημείο και κείμενο οι χαιρετισμοί. Να μας πείτε ως φιλόλογος, γιατί είναι τόσο σημαντικό φιλολογικά και ποιο σημείο ιδιαίτερα θα ξεχωρίζατε των χαιρετισμών? Κοιτάξτε, θα ξεκινήσω από το δεύτερο. Αυτά που μπορεί να ξεχωρίσει κανείς στο σπουδαίο αυτό έργο και από φιλολογική άποψη είναι πάρα πολλά. Ναι. Αλλά ως φιλολογικό, ας πούμε, είδος είναι έργα μοναδικό. Τα φιλολογικά του στοιχεία είναι πάρα πολλά, δηλαδή θα πω κάποια. Όπως το διαβάζει κανείς, εκείνο που του κάνει εντύπωση είναι πρώτα-πρώτα... σας παρακαλώ, επιστρέφω ήχος και δεν μπορώ να ακούσω. Α, ναι, θα το ρυθμίσουμε, ναι. Εντάξει, θα το κάνω. Ναι, ναι. Ναι, το... εκείνο που λοιπόν που βλέπει κανείς μόλις διαβάζει το κείμενο είναι αυτό που θα ονομάσουμε ρυθμός. Ρυθμός. Δεύτερον, έχουμε την ομοιχεία πολλών λέξεων. Έχουμε τις πάρα πολλές αντιθέσεις, ναι. Τα ομοιοκατάληκτα. Όλα αυτά δίνουν ένα κείμενο πάρα πολύ δεμένο, ένα κείμενο το οποίο είναι δουλεμένο εξαιρετικά, με ένα πλουσιότατο λεξιλόγιο, το οποίο εκμεταλλεύεται όλη την Αγία Γραφή και εκμεταλλεύεται και όλη την, θα λέγα ακόμη και την αρχαία γραμματεία, και τους πατέρες όσοι υπήρχαν μέχρι τώρα, ναι. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δηλαδή από τον συγγραφέα. Επομένως είναι ένα κείμενο το οποίο το θαυμάζει κανείς όχι μόνο από τη θεολογική αλλά και από την καθαρά φιλολογική άποψη, και γι' αυτό έχει επηρεάσει και νεότερους Έλληνες ποιητές, όπως παραδείγματος χάρη είναι ο Ελίτης στο Άξιον Εστί με τα πολλά χαίρε, ναι. που κάνεις εκεί, ναι. Και όχι μόνο ο Ελίτης αλλά και νομίζω και ο Σικελιανός έχει επηρεαστεί. Γι' αυτό λοιπόν θα λέγαμε πως είναι ένα λαμπρό φιλολογικό κείμενο, από φιλολογική κείμενο, το οποίο πραγματικά αξίζει να μελετήσει κανείς για να δει ένα πρωτότυπο είδος, ένα κείμενο λαμπρό θα το έλεγα, ένα κείμενο στιβαρό, ένα κείμενο γεμάτο ένταση από την άποψη των αντιθέσεων, οι οποίες όμως αντιθέσεις συνυπάρχουν στο ίδιο πρόσωπο. Δηλαδή το πρόσωπο της Παναγίας, στο πρόσωπο της Παναγίας συνερούνται τα αντίθετα πράγματα. Όπως παραδείγματος χάρη λέμε η χαρά και η αρά. Η χαρά εκλάμψη, η αρά εκλείψη. Ο πεσόν Αδάμ και η Εύα που λυτρώνεται. Το ύψος το δυσανάβατον, το βάθος το δυσθεώρητον. Αυτά όλα είναι φιλολογικά στοιχεία τα οποία πραγματικά δημιουργούν ένα κείμενο το οποίο πραγματικά αξίζει να μελετήσει κανείς και να το διαβάσει και να το χαρεί ως κείμενο πλέον. Όχι ως θεολογία, αλλά ως κείμενο. Και το οποίο ένα ποιητή μπορεί να τον εμπνεύσει για να προχωρήσει πιο πέρα ακόμα. Δηλαδή να πάρει στοιχεία για να τα εκμεταλλευτεί από ποιητική άποψη και από ρητορική άποψη βέβαια. Το λέτε πολύ συγκεκριμένα και με αυτό που λέτε τώρα φαίνεται ότι και τα δύσκολα θεολογικά νοήματα... Ότι δεν έχει σύζυγο η Παναγία, η επίσκεψη του Αρχαγγέλου. Ναι, με τις αντιθέσεις όπως το λέτε, μπορεί ο υμνογράφος να τα εκφράσει. Βεβαίως. Αλλά το πιο ωραίο είναι αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι στο πρόσωπο της Παναγίας συνυπάρχουν τα αντίθετα πράγματα. Ναι. Και έτσι η Παναγία συνερεί, ας πούμε, όλο τον κόσμο... Και τον άγγελο και τον άνθρωπο, ναι, ναι, και ναι. Τον Αδάμ και την Εύα, και το ύψος και το βάθος. Και αυτό είναι το μεγαλείο της Παναγίας τελικά. Άρα από την φιλολογική άποψη βλέποντας το κείμενο, οδηγούμαστε στη συνέχεια στη θεολογία. Ναι. Διότι μέσα από τις λέξεις, μέσα από τις σημασίες των λέξεων περνάμε στο βάθος της θεολογίας. Χωρίς αυτές τις λέξεις που είναι πραγματικά λαμπρές λέξεις. Δηλαδή, έλεγα. Ναι. Από ποιητική άποψη. Χωρίς αυτές τις λέξεις δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και στο βάθος των θεολογικών νοημάτων που είναι πάρα πολλά στο συγκεκριμένο κείμενο, ας πούμε, στο συγκεκριμένο ύμνο. Κύριε Τσερεβελάκη, το κείμενο είναι αλήθεια ότι τοποθετείται τον 7ο αιώνα περίπου? Οι φιλόλογοι έχουν γνώμη γι' αυτό? Δεν έχει λυθεί ακριβώς το πρόβλημα της πατρότητας του ακαθίστου. Δηλαδή ποιος το έγραψε και πότε γράφηκε. Το σίγουρο είναι ότι είναι το κοντάκιο του Ευαγγελισμού. Αλλά επειδή, όπως ξέρετε, την περίοδο της νηστείας, της Σαρακοστής,
δεν υπάρχει δυνατότητα να έχουμε για τον Ευαγγελισμό Έλληνα, να έχουμε, επειδή είναι περίοδος νηστείας, να έχουμε προεόρτια και μεθέορτα. Ναι. Γι' αυτό το κοντάκιο αυτό διαβάζεται τμηματικά προ και μετά, ας πούμε, την γιορτή του Ευαγγελισμού. Και έτσι, το κέντρο είναι ο Ευαγγελισμός και τα τμήματα που διαβάζονται κάθε Παρασκευή και μετά είναι τα προεόρτια και τα μεθέορτα. Μάλιστα. Και όλος μαζί ο ύμνος, ξέρετε, διαβάζεται το Σάββατο της πέμπτης εβδομάδας των νηστείων. Κανονικά διαβάζεται στον όρθρο, γι' αυτό και στα μοναστήρια σήμερα διαβάζεται στον όρθρο. Ενώ στις ενορίες, για να βοηθηθούν οι πιστοί να το παρακολουθήσουν, διαβάζεται ή ψάλλεται κανονικά την Παρασκευή το βράδυ της πέμπτης εβδομάδας. Κύριε Τσερεβελάκη, ήταν πολύ κατατοπιστικά αυτά που μας είπατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλαμε μια γνώμη φιλολογική, γιατί μετράει πάρα πολύ με τη θεολογία. Ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και καλή συνέχεια στη Σαρακοστή. Κύριε Σκοπετέα, έχουμε ένα τηλεφώνημα στο Control. Ρωτάει τα βιβλιαράκια που αναφέρατε και από τον εκδότη το σπουδαίο με πολλούς συγγραφείς. Πού μπορεί κάποιος να τα βρει, φαντάζομαι, σε βιβλιοπωλεία Μητροπόλεων? Ρώτησε μια κυρία στο Control πού μπορεί να τα βρει. Θέτει μια ιεραποστολική συναλληλία, ένα σωματείο δηλαδή, ο Πρόμαχος Ορθοδοξίας. Πρόμαχος Ορθοδοξίας. Και οι εκδόσεις Εφήμνιο πλέον. Εφήμνιο. Έτσι, εκδόσεις διαδίδονται και αποστέλλονται δωρεάν. Αυτό πρέπει να το τονίσω. Αποστέλλονται δωρεάν, μάλιστα. Ναι. Εφήμνιο, ναι. Πρόμαχος Ορθοδοξίας. Από αύριο θα υπάρχει εκπομπή μας στην ιστοσελίδα μόνιμα. Όποιος θέλει μπορεί να πάρει τις πληροφορίες αυτές. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε 5 λεπτά για να κλείσουμε. Αν θέλετε να πείτε κάτι, πατέρα Χαράλαμπε, πάνω σε αυτά που είπε ο κύριος Τσερεβελάκης, πολύ ωραία τα φιλολογικά. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Ακούσαμε και την άλλη πλευρά. Συμφωνεί και με αυτό, ότι την πατρότητα δεν την ξέρουμε ακόμα. Βεβαίως, την πατρότητα δεν την ξέρουμε ακόμα. Ναι. Είπαμε ότι καταλήγουμε κατά πλειοψηφία, ας το πω έτσι, στο Ρωμανό, το Μελωδό. Από εκεί και πέρα, βέβαια, πολύ σημαντικά αυτά, ότι και φιλολογικά το κείμενο αυτό είναι τόσο τέλειο, που πρέπει να μας προβληματίσει όλους, ότι πέρα από την θεολογία υπάρχει και φιλολογία, υπάρχει και φιλοσοφία, και όλα αυτά συνεργαζόμενα δίδουν ό,τι καλύτερο στον άνθρωπο. Εγώ θα σταματήσω ενδεχομένως, και επιτρέψτε μου το, εγώ δεν το λέω, σε ένα στίχο που, να το πω έτσι, κλείνει όλους τους χαιρετισμούς, λέγοντας τη φράση «Χαίρε κλίμαξ επουράνιε δις κατέβει ο Θεός». Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανό. Δηλαδή, τι μας λέει εδώ, με απλά λόγια. Η Παναγία τι έγινε? Έγινε η σκάλα από την οποία κατέβηκε ο Θεός στον κόσμο, και ταυτόχρονα είναι αυτό που είπε και ο κύριος Τσερεβλάκης, η αντιθέσεις σκάλα, και είναι και η γέφυρα που αυτή τη φορά ανεβάζει τον άνθρωπο προς τον Θεό. Ναι. Και εδώ τώρα τοποθετείται πάλι και η θέση της Παναγίας μας στη ζωή της Εκκλησίας, ότι είναι το κέντρο, το οποίο από μια πλευρά κατεβάζει το Θεό και από την άλλη ανεβάζει τον άνθρωπο στο Θεό. Η λέξη πολύ ωραία που είπα, ολκάς, είναι η βάρκα. Ναι. Γιατί υπάρχει αυτή ο χαιρετισμός? Ναι, το γιατί, ρωτούν πολύ για αυτό. Γιατί η Εκκλησία θεωρείται γενικά το λιμάνι. Ναι. Έτσι λοιπόν, η βάρκα όπου βρίσκουμε την ηρεμία μας, την ησυχία μας, την αρμονία φύσεως και ανθρώπου στη ζωή, είναι το λιμάνι, θα έλεγα, της ψυχής του ανθρώπου, είναι η Παναγία μας. Εκεί βρίσκουμε καταφυγή όλοι μας. Και αν θέλετε, θα πρέπει να σταθούμε και σε αυτό που είπε ο Άγιος Παΐσιος, όταν κάποτε ρωτήσαν τι μπορούμε να κάνουμε για την Παναγία, τι καλό, λέει, πρέπει να κάνουμε για την Παναγία. Είπε, ό,τι καλό και αν βρει ο άνθρωπος να πει για την Παναγία, δεν θα μπορέσει να εκφράσει το μεγαλείο της, γιατί με την υπακοή της άνοιξε για μας τον Παράδεισο. Ναι. Υπάρχουν προβλήματα πολλά που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος, και τραγικά, όχι μόνο καθημερινά. Η Παναγία τα αντιμετώπισε, έθαψε και το παιδί της, που είναι ό,τι πιο τραγικό. Και υπάρχει βοήθεια και γι' αυτό. Υπάρχει κάτι που δεν το καλύπτει η Παναγία, να το πω έτσι, ανθρώπινα. Όλα τα καλύπτει. Όλα. Και ειδικά σε αυτό το τελευταίο που είπατε, είναι το πιο σημαντικό, το πιο... και πρέπει όλους μας, να το πω έτσι, και να μας προβληματίσει και να μας διδάξει. Μην ξεχνάτε τι της είπε ο Σιμεών όταν υποδέχτηκε τον Χριστό στην Παπαντή, στο ναό. Ότι το παιδί αυτό θα είναι σημείον αντιλεγόμενο και σε σένα, λέει, θα περάσει σαν σπαθί.
ρομφαία μέσα στην ψυχή σου, γιατί θα το δεις πραγματικά, όπως είπατε και προηγουμένως, θα δεις το παιδί σου πάνω στο σταυρό, στην ηλικία των 33 χρόνων και θα έλεγα έτσι, όχι με κάποια αιτιολογία, αλλά άδικα. Ναι, άδικα. Γιατί η θυσία του Χριστού ήταν θυσία, δεν ήταν κάτι για το οποίο τιμωρήθηκε. Ναι. Ακόμη και οι ληστές οι οποίοι ήταν πάνω στο σταυρό, τουλάχιστον ένας εκ των δύο το αναγνώρισε και είπε τη φράση αυτή, «Νίσθητή μου Κύριε, όταν έρθεις εν τη Βασιλεία σου». Κύριε Σκοπετέα, κλείνοντας, να μας πείτε οι χαιρετισμοί πώς μας βοηθούν πρακτικά, επειδή μας παραπέμπουν σε κάποια γεγονότα από την Παναγία που γίνανε πριν 2.000 χρόνια, ή για τα δικά μας καθαρά. Τα δικά μας καθαρά πώς βοηθούν, πώς παίρνουμε δύναμη. Θα πιαστώ από αυτή την πανέμορφη λέξη, την ελληνική που αναλύσατε λίγο πριν, κύριε καθηγητά και πάτε Χαράλαμπε, «Χαίρεολκάς των θελόντων, των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων». Δηλαδή μέσα στην πολική μαν τη ζωή μας, μέσα σε αυτούς τους κλείδωνες, τους μεγάλους σχηματισμούς που συνεχώς αντιμετωπίζουμε και κινδυνεύουμε να καταποντιστούμε, να είμαστε ζωντανά ναυάγια οι περισσότεροι μας, έρχεται η Παναγία μας να γίνει πλοίο και λιμάνι, όπως πολύ ωραία είπε ο πατήρ Χαράλαμπος. Ναι. Και θα σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό θαύμα, το οποίο μας το διηγήθηκε ένας γέροντας στο Άγιο Όρος, αν έχουμε ένα λεπτό. Αν είναι εύκολο σε ένα λεπτό, ναι, ναι. Και είναι συγκλονιστικό. Κάποτε ήταν ένας ληστής, ο οποίος, παρότι συνεχώς έκανε πολλά κακά και προκαλούσε στους άλλους, είχε αυτή την ευλογημένη συνήθεια από τα μικράτα του να απαγγέλει από στήθους τους χαιρετισμούς. Ναι. Ήταν κάποτε λοιπόν ένας ιερέας που είχε μάτια υπερκόσμια και έβλεπε πολλά αθέατα για τους υπόλοιπους ανθρώπους. Αυτός έβλεπε λοιπόν να στέκεται πάντα δίπλα σε αυτόν τον ληστή ένας δαίμονας. Πήγε λοιπόν και τον ρώτησε, «Τι καρτεράς δαίμονα και στέκεσαι δίπλα σε αυτόν τον ταλέπορο άνθρωπο, τι περιμένεις και δεν φεύγεις από δίπλα του?» Και τι του απάντησε ο δαίμονας? Ναι. «Περιμένω εδώ και 14 χρόνια, ακούστε είναι συγκλονιστικό, από όταν άρχισε τις κλεψιές και τα άδικα που προκαλεί στους άλλους, μια μέρα μόνο να ξεχάσει να πει τους χαιρετισμούς στην Παναγία». Α, μάλιστα. Ναι. Μα αυτός κάθε πρωί που ξεκινάει, που σηκώνεται, άλλο δεν κάνει, λέει, από το να λέει τους χαιρετισμούς. Και έτσι δεν μπορώ να πάρω δικαίωμα πάνω του, ναι, και να τον παρασύρω μαζί μου στο σκοτάδι. Όλο τον διεκδικώ. Μα έχει εκείνη, εννοώντας την Παναγία μας, έτσι, συνέχεια να τον δικαιολογεί στον Υιό της και να του θυμίζει πως δεν έχει περάσει ούτε μια μέρα που να μην την έχει χαιρετήσει. Περιμένω, λέει, λοιπόν, και εγώ μια μέρα να ξεχαστεί. Αυτό και μόνο, αυτό νομίζω, το παράδειγμα. Ναι, τα λέει όλα, νομίζω. Τα λέει η καθημερινή χαιρετισμή και όχι μόνο. Βέβαια, πολύ σωστό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που κλείσατε με αυτό και το πρακτικό θέμα. Κύριε Σκοπετέα, θερμές ευχαριστίες που είστε κοντά μας για μία ακόμα φορά. Ευχαριστώ. Τον κύριο Τσερεβελάκη να χαιρετήσω που τα πολύ ώρα μας είπε. Πατέρα Χαράλαμπε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Την ευχή σας. Να έχουμε την ευχή της Παναγίας μας. Και ναι, να παρακαλέσουμε αυτό, ναι, που λέμε στον τελευταίο στίχο των χαιρετισμών, «Ο Πανίμνητε Μήτερ», δηλαδή Παναγία μας, εσύ που γέννησες τον Χριστό, που είναι ο Άγιος των Αγίων, φρόντισε να μην μας βάλει στην κόλαση, ναι, και μέσα από τους ύμνους που τον παρακαλούμε να μας σώσει. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς, την Greedy TV και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.